Αφιερωμένοι στους μαχητές των Εθέρων που υπερασπίζονται καθημερινά την εθνική κυριαρχία της χώρας πάνω από το Αιγαίο, είναι η γιορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, προστάτες της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, τους οποίους τιμά ολόκληρη η χώρα. Η μέρα γιορτής αλλά και επιφυλακής η σημερινή για την 133 σμηναρχία μάχη στο Καστέλι. Θα καλύψουμε πάντα όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις που υπάρχουν για να κάνουμε την αποστολή μας με τον καλύτερο τρόπο και με αυταπάρνηση. Οι αεροπόροι μας, οι οποίοι σχίζουν και πετούν διαρκώς στον αέρα, διαφυλάντονται στα εθνικά μας σύνορα, εορτάζουν με πίστη, με αφοσίωση, με ελπίδα, με προσδοκία και με δυναμισμό. Η διοίκηση της μονάδας και το προσωπικό, περιστοιχισμένοι από τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, τίμησαν τη θρησκευτική εορτή και υποδέχτηκαν πολίτες που θέλησαν να γνωρίσουν από κοντά το προσωπικό και τα αεροσκάφη που διαθέτει η σμηναρχία. Σε περίοπτη θέση στο χώρο της έκθεσης που λειτουργεί μέχρι την Κυριακή βρίσκεται ένα από τα F-16 Block 52 Plus που διαθέτει 133. Χρόνια πολλά στην πολεμική μας αεροπορία. Είμαστε όλοι εδώ. Συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους που φυλάνε θερμοπύλες. Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους αυτή. Χρόνια πολλά στην πολεμική μας αεροπορία. Χρόνια πολλά σε όλους τους υπτάμενους που είναι άγρυπνη φρουρή ακόμη και εν καιρό ειρήνης. Για το πολύ σημαντικό έργο που προσφέρει στην εθνική μας άμυνα αλλά και για το μεγάλο κοινωνικό της έργο. Ελπίζομαι να είναι πάντα γεροί όσοι υπηρετούν σε αυτό το σώμα και σε όλο τον ελληνικό στρατό και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ελληνικό λαό. Αποστολή της μονάδας είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας με κατάλληλη οργάνωση, εκπαίδευση του προσωπικού και συντήρηση των μέσων και συστημάτων που διαθέτει για την ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων οποτεδήποτε απαιτηθεί. Ο διοικητής της 133 μίλησε με σιγουριά και υπερηφάνεια στην Κρήτη TV για τις ικανότητες των πιλότων της μονάδας που μάχονται καθημερινά στους εθέρες με απαράμιλο θάρρος και ικανότητα, όσο και για την ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα του συνόλου του προσωπικού. Παρά τους εορτασμούς διατηρείται πάντα σε ετοιμότητα, ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άνθρωποι σε ετοιμότητα, καλύπτει πάντα όλες τις απαιτήσεις που υπάρχουν και ακόμα περισσότερο. Χρόνια πολλά σε όλους. Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας συνεχίζονται καθώς οι αεροπορικές βάσεις σε όλη τη χώρα είναι ανοιχτές για το κοινό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και κορυφώνονται την Κυριακή. Στο Ηράκλειο θα συνοδευτούν από μία ακόμη μοναδική αεροπορική επίδειξη της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 ZEV στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Μινά, προστάτη και πολιούχου του Ηρακλείου. Το επιστέγασμα όλου του εορτασμού ολοκληρώνεται την Κυριακή, όπου στις 1 η ώρα το μεσημέρι στην παραλία του Ηρακλείου θα πετάξει το αεροσκάφος επιδείξεων της πολεμικής αεροπορίας, το ZEVS.